Πραγματικά κάθε σπίτι έχει και τη δική του ιστορία εδώ στη Διόνια, όσα τουλάχιστον έχουν υποστεί ζημιέ, άλλα λιγότερε, άλλα περισσότερε, αλλά και η περιοχή που ακόμα είναι πληγωμένη. Το λέω ακόμα γιατί δεν έχουν εδώ ρεύμα ούτε και νερό, σύμφωνα με τι μαρτυρίε των κατοίκων, αλλά και σύμφωνα με, το, με αυτό που βλέπετε και εσεί εδώ τώρα στι εικόνε που σα στέλνει ο Νίκο με την προσπάθεια αποκατάσταση που γίνεται. Είναι κάποιε από τι 110 κολόνε που έχουν γύρει, έχουν πέσει, δεν έχουν ρεύμα, δεν δίνουν ρεύμα στην περιοχή, με αποτέλεσμα τα Σπίτια να είναι χωρί ρεύμα και χωρί νερό. Λοιπόν, εδώ οι Κάτι και πραγματικά έζησαν τον τρόμο, έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια για να σώσουν τα σπίτια του και βέβαια ήταν και είναι πολύ σημαντικό αυτό που καταθέτει ο καθένα μέσα από τι δικέ του προσωπικέ ιστορίε. Όπω για παράδειγμα, ένα σπίτι που επισκεφθήκαμε, που μα φώναξε ο άνθρωπο ουσιαστικά για να μα πει τι ακριβώ έχει συμβεί, είναι ότι έχει ηλικιωμένου γονεί που χρήζουν ιατρική βοήθεια και κάνει έκκληση να έχει ρεύμα προκειμένου να μπορέσει να του δίνει το οξυγόνο του. Από την άλλη, ένα ζήτημα έτσι που κατέθεσε ο άνθρωπο αυτό, ο κύριο Σάρη, είναι ότι έκλεισε τα, τα εξώφυλλα του σπιτιού του προκειμένου να προστατευτεί από τον καπνό και από τη μυρωδιά τη μέρα τη φωτιά. Με αποτέλεσμα τώρα που δεν έχει ρεύμα να, έχει μείνει, να έχουν μείνει κλειστά και να, είναι, να νιώθει σαν το ποντίκι μέσα στο σπίτι, όπω μα είπε χαρακτηριστικά, χωρί να έχει φω από τον Οματικά, ήλιο τη μέρα, τίποτα, αλλά και χωρί ναι. να έχει ρεύμα. Είναι κάποια έτσι μικρά πράγματα Όπω και επιχειρήσεις επιχειρήσει που δεν λειτουργούν, χρειάζεται γεννήτρια για να λειτουργήσουν, να μπορέσουν έτσι να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Είναι κάποια μικρά πράγματα που συγκλίνουν στο γεγονό ότι γίνεται αυτή η έκκληση να μπορέσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα να αποκατασταθεί αυτό. Γιατί τώρα αυτή η εικόνα που βλέπετε εδώ, η αποκαρδιωτική, με τα γκρίζο και το μαύρο, τα δέντρα, να είναι πραγματικά εδώ, σε ένα τοπίο απόκοσμο, είναι αυτό που συναντάει κανεί σε πολλέ γωνιέ εδώ στην Διόνη, στην περιοχή που είναι κοντά στο Πικέρμι και τον ταού Πεντελή Σμάραγδα.